Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ τις εκδόσεις Redmarks για το κάλεσμα να συμμετέχω στην παρουσίαση του βιβλίου του Λάζαρ Τσέπτρομαρτς. Εγώ δεν είμαι εκπαιδευτικός, δεν θα μεταφέρω τέτοια γνώση. Θα προσπαθήσω... εγώ προέρχομαι από το... Η δική μου είναι εμπειρία γονεϊκή. Είμαι πατέρας ενός μιας ενήλικης με αναπηρία και θα μεταφέρω και την εμπειρία μου, την πρόσφατη εμπειρία μου από, από τη δράση μου μέσα στην κίνηση χειραφέκτης αναπήρων με ενήλικη αναπηρία. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε και αυτά που περιγράφει ο Λάζαρος στο βιβλίο του για το ειδικό σχολείο, τι είναι, που αναρωτιέται εκείνος, αν είναι ανάγκη να υπάρχει και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Να μεταφέρουμε μια πραγματικότητα, δηλαδή όπως τη βιώνουμε εμείς οι οικογένειες που έχουμε παιδιά ανάπηρα. Καταρχάς να πω ένα πράγμα. Θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ γιατί νομίζω ότι με μια έρευνα που υπάρχει, μας λέει ότι μόνο το 10% των μαθητών που έχουν αναπηρίες, λάβες, σωματικές ή παθησιακές δυσκολίες βρίσκει ένα δημόσιο σχολείο για να μπορέσει να εκπαιδευτεί. Τα υπόλοιπα μένουν σπίτι τους. Ή αν έχουν χρήματα, πηγαίνουν τα πάντα. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Οι μαθητές με πολλαπλές σωματικές βλάβες δεν βρίσκουν τίποτα. Και αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Αυτά απλά κάθονται σπίτι τους. Αν έχουν οικογένεια που θα τα δεχτεί και θα τα κρατήσει. Αν δεν έχουν οικογένεια που θα τα κρατήσει, βρίσκονται σε διάφορα ιδρύματα, κολαστήρια όπως είναι αυτά των Λεγενών και το Ασκοπίδου κτλ. Το Σκαραμαλιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα. Τουλάχιστον έτσι την έχουμε εκλάβει εμείς οι γονείς. Και δεν μιλάω μόνο από δική μου εμπειρία, η συναλλαγή μου, οι επαφές μου με δεκάδες οικογένειες. Όλα αυτά τα 30 χρόνια που αντιμετωπίζουμε την αναπηρία είναι αυτή. Επιπρόσθετα τα τελευταία χρόνια, με την επιβολή των μνημονιακών πολιτικών, η κατάσταση από όλη αυτή έχει δυσκολεύσει. Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν προσλαμβάνονται στα σχολεία, τα γενικά σχολεία, αλλά κυρίως και στα ειδικά σχολεία. Δεν υπάρχουν καινούργια σχολεία, ώστε να εκεί σε περιοχές που δεν υπάρχουν να ανοίξουν καινούργια σχολεία όπως γινόταν παλιότερα και με διεκδικήσεις των γονιών. Ας πούμε, εγώ είμαι από τη Νίκαια, από το Δήμο της Νίκαιας και το Ρέτη, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος στη Β' Πειραιά και εκεί δεν υπάρχει καμιά δημόσια ειδική δομή, καμία δημόσια ειδική δομή, είτε εκπαίδευση, είτε φιλοξενία, είτε οτιδήποτε άλλο. Προφανώς δεν ενδιαφέρει και κανένας όλα αυτά τα χρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο από τους διοικούντες. Γιατί εμείς που είμαστε από τη μεριά που διεκδικούμε, από το γονεϊκό κίνημα ή από τη μεριά, γιατί τελευταία χρόνια ασχολούμαι και με την τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως σαν αντιπολίτευση, διεκδικούμε άλλα μάταια, βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Εκεί σε αυτές τις γειτονιές, τις εργατικές γειτονιές κυρίως, πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες για να πάνε τα παιδιά τους σε ειδικό σχολείο αναγκάζονται καθημερινά να κάνουν αρκετά χιλιόμετρα. Και μια πρόσφατη, πολύ τελευταία εμπειρία κάποιων μηνών, γιατί προσπαθώ και παρακολουθώ το πρώτο ειδικό κορυδαλού, προσπαθώντας να αποκτήσω μια, σαν δημοτικός σύμβουλος μου στην Νίκαια, γιατί διεκδικούμε μια ειδική δομή εκεί και μας λένε ότι δεν υπάρχει ανάγκη. Η απάντηση από το γραφείο πρωτοβάθμιας του Πειραιά, τη διεύθυνση, είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειδική δομή στην Νίκαια. Δηλαδή δεν υπάρχουν μαθητές με αναπηρία ή με άλλες δυσκολίες. Έχουν καλυφθεί. Μάλιστα μου είπε, έχουν βολευτεί αλλού. Προϊστάμενος. Κάποια στιγμή που είχαμε πάει και διεκδικούσαμε κάποια πράγματα.
Όπως γράφει μέσα και το βιβλίο ο Λάζαρος, στα ειδικά σχολεία δεν φοιτούν μόνο παιδιά με σωματικές βλάβες, αλλά και άλλα. Τι εμπειρία είχαμε εμείς? Γιατί από άλλα και παιδιά τα οποία πηγαίνουν σε γενικό σχολείο, έχουν τελειώσει τώρα, δεν είναι μεγάλα, αλλά τι εμπειρία είχαμε εμείς? Και μπορεί να είναι και δική σας εμπειρία. Όσοι έχετε παιδιά στα δημοτικά, στην πρωτοβάθμια, θα το έχετε δει. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία δεν μπορούν εύκολα να ενταχθούν στην τάξη. Και προκαλούν στην τάξη, θα το πω, μια ανακατοσχόληση. Οι υπόλοιποι γονείς λένε ότι δεν μας αφήνει αυτό το παιδί να κάνουμε μάθημα. Τι συμβαίνει τότε, η δασκάλα, αν δεν ενδιαφερθεί για αυτό το παιδί συγκεκριμένα, το στέλνει στα ΚΡΑΗ για αξιολόγηση. Στα ΚΡΑΗ πάνε εκατοντάδες μαθητές στο ΚΡΑΗ, παιδιά. Υπάρχει μια αναμονή μηνών για να σε δούμε. Και όταν τελικά σε βλέπουν, η δική μου εμπειρία είναι ότι δεν σκύβουν πολύ την προσοχή τους πάνω σου. Και αν δεν επιμένει ο γονιός, αν δεν επιμένει η οικογένεια, αν δεν η οικογένεια δεν επιμένει, για να δει τι ακριβώς συμβαίνει, το παιδί πηγαίνει σε ειδικό σχολείο. Και έτσι ησυχάζουν οι υπόλοιποι στο γενικό σχολείο, το ξεφορτωθήκανε. Και αυτό το παιδί πηγαίνει σε ένα ειδικό σχολείο που δεν είναι θέση του εκεί. Και δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχει. Αυτή είναι η πρόσφατη εμπειρία μου από το πρώτο ειδικό Κορδαλού, που υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά που έχουν καταλήξει εκεί, γιατί, κυρίως γιατί οι οικογένειές τους είναι λίγο έτσι σε μια κατάσταση δύσκολη, η οποία έχει δυσκολέψει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας αυτών των πολιτικών. Δηλαδή βλέπουμε οικογένειες οι οποίες δύο γονείς ανεργοί, με πολλά ζητήματα και προβλήματα, παιδιά να μεγαλώνουν σε αυτές τις συνθήκες, δόκιας και μιζέρια και τσακωμού και να καταλήγουν σε ένα ειδικό σχολείο. Χωρίς να υπάρχει σοβαρό θέμα, να υπάρχει κλάδι. Άλλη εμπειρία από αυτή η εμπειρία μου δεν είναι πλέον είναι από τη συμμετοχή μου στην κίνηση μηδενική κυραπέτηση αναπήρων μηδενική αμέτρηση. Πριν δύο χρόνια έγινε μια κατάληψη στο ίδρυμα το 4 Νοέμβρη του 2015, έγινε μια κατάληψη στο ίδρυμα των Λεγενών. Προσπαθώντας να αναδείξουν, οι εφηβιστές που βρέθηκαν εκεί, να αναδείξουν την κατάσταση που επικρατούσε εκεί. Μια κατάσταση που έλεγε ότι 50 ανήλικες και ανήλικοι βρισκόντουσαν δεμένοι, με πολλούς τρόπους καθήλωσης, έως και παιδιά απιστάγωνα δεμένα, γιατί έτσι θεώρησαν ότι πρέπει να είναι, με πάρα πολλά φάρμακα, καταστολή γενική, και μια κατάσταση που δεν περιγράφεται. Όσοι μπείτε στα σώσια στη σελίδα της Μηδενικής Ονοικής, θα δείτε και σχετικά βίντεο με την κατάσταση που επικρατούσε αυτό. Από την παρέμβαση εκείνη, μετά από δύο χρόνια, επισκεφτήκαμε στις 4 του Νοέμβρη ξανά τα Λεγενά. Έχουν γίνει πολλές επισκέψεις, αλλά αυτή η επίσκεψη, η δεύτερη, ήταν, ας το πούμε, παιδιακή, για να αναδείξει και πάλι την κατάσταση, η οποία έχει βελτιωθεί μένα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να ικανοποιούνται οι ανάγκες. Η δική μας θέση είναι ότι αυτό το ίδρυμα πρέπει να κλείσει. Και αυτού του τύπου τα ιδρύματα πρέπει να κλείσουν. Και τα παιδιά και οι ενήλικες που είναι εκεί να μεταφερθούν αλλού. Σε άλλες μονάδες, στα ΣΥΡ, όπως λέγονται, όπου ο καθένας θα έχει τη δική του φροντίδα, ο καθένας θα έχει το δικό του χώρο, ο καθένας θα έχει τη δική του αντιμετώπιση. Γιατί καθένας άνθρωπος έχει. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και έτσι πρέπει να τη δούμε και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Και όχι συλλήφθην όλοι μαζί, είτε είναι down, είτε είναι μια άλλη νοητική υστέρηση, είτε είναι κινητικές βλάβες. Όλοι μαζί σε ένα χώρο, όλοι μαζί να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Και εμείς λέμε ότι να βασανίζονται με αυτόν τον τρόπο. Να σας πω ότι εκεί υπάρχουν ενήλικες down, που το down είναι ένα σύνδρομο το οποίο παγκόσμια πλέον τα παιδιά εκπαιδεύονται, εντάσσονται στην κοινωνία, δουλεύουν, παντρεύονται και εδώ βρίσκονται σε ένα ίδρυμα πεταμένα, γιατί οι οικογένειές τους τα πέταξαν εκεί, δεν είχαν να τα ξεφορτωθούν. Και γιατί η κοινωνία, η πολιτεία δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να κάνει κάτι για αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία από ατύχημα έπαθαν εγκεφαλική παράλυση
και βρίσκονται εκεί. Και κανένας δεν είναι για το τι θα γίνει παραπέρα. Εκεί δεν μιλάμε πια για ειδική εκπαίδευση. Εκεί μιλάμε για πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που βασανίζονται καθημερινά νύχτα μέρα εκεί πέρα να ενταχθούν στην κοινωνία. Εκεί για αυτά δεν υπάρχει η εκπαίδευση. Για κάποια που υπήρχε τη δυνατότητα του να εκπαιδευτούν, να πάνε στο ειδικό σχολείο Λιχενών, δεν τα πήγε να λέει γιατί το αυτοκίνητο που θα τα μετέφερε δεν είχε βενζίνη. Το πιστεύετε? Εμείς το είδαμε. Ένα αυτοκίνητο παρατημένο εκεί, οδηγός να μην πήγε κάνει καμία δουλειά γιατί λέει το αυτοκίνητο δεν είχε βενζίνη. Δεν έχουν λεφτά λόγω του μνημόνιου να πάνε και να κρατηθούν οι οικογένειες. Αυτή είναι η κατάσταση που βλέπουμε εμείς στα ιδρύματα. Πρόσφατα έκλεισε ο Σκαραβαγκάς. Μετά και από πανεβάσεις που είχαν γίνει για την κατάσταση που είναι εκεί, έκλεισε με μια μεταφορά των αυτών που ήταν των αναπήρων που βρισκόταν στον Σκαραβαγκά στο πρώην λιμοδόν στην Αγία Βαρβάρα. Έχουμε την εικόνα και την ότι τα πάνε θα μεταφερθούν σε άλλες δομές. Αν δεν μεταφερθούν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Αυτή είναι η δική μου κατάθεση. Μπορεί να από αυτά που είπα να βγαίνουν ερωτήσεις, μπορούμε να το συζητήσουμε και αργότερα, αλλά η δική μου εικόνα είναι αυτή. Και άλλη μια εικόνα τελευταία, τεσσινή. Ήμουνα τρεις μέρες τώρα με την ιδιότητα που έχω σαν δημοτικό σύμβουλο στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που είναι στα Γιάννη. Και δεν είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, και πρόεδρο το γνωστό Πατούλη, ο οποίος σε λίγο θα είναι εδώ στην Αθήνα υποψήφιος δήμαρχος. Ένα συνέδριο, το οποίο έχει 1.500 συνεδρούς, που αφορά τους δημάρχους, δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση, εντελώς απρόσβατο, πρόσβατο εντελώς, δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχουν κοφοί, τυφλοί, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, τα οποία θέλουν να έρθουν να δουν το συνέδριο ή θέλουν να ασχοληθούν με τοπική αυτοδιοίκηση, εντελώς απρόσβατο, καμία σκέψη του να γίνει προσβάσιμο το συνέδριο, καθολικά προσβάσιμο. Το μόνο που τους ιδέεται να είναι σε πεντάστερο ξενοδοχείο για να υπάρχουν πολύ πολύ ελέ και να υπάρχουν και τα κέντερ και όλα αυτά, να έχει δηλαδή μια αφήδη. Το άλλο δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Και όταν αυτό καταγγέλθηκε από μένα, η απάντηση ήταν παρακαλώ ησυχάστε, μην διαμαρτύρεστε, ησυχία στην αίθουσα, θα σας πετάξω. Ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ που ήρθε εκεί στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας που είμαι και μέλος της ΚΕΔΕ, ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ που ήρθε στο πόδι του Βαρδακαστάνη, μας είπε το εξής. Ανέφερε τον νόμο τον τελευταίο του Σεπτεμβρίου, το οποίο αναφέρει ένα κομμάτι, είναι εφαρμογή της σύμβασης των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρίες που έγινε, ψηφίστηκε το 8 στον ΑΕ, το 12 στην Ελληνική Βουλή. Έμεινε στο Σιρτάρι για 5 χρόνια και ξαναέρχεται το Σεπτέμβριο του 2017 και ξαναψηφίστηκε πρόσφατα. Το μόνο που ανέφερε ήταν το ανάγνωστο το κομμάτι αυτό από το ΦΕΚ και είπε ότι η ΕΣΑΜΕΑ προτείνει να γίνει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με την ΚΕΔΕ και μετά με τους υπόλοιπους, με κάθε Δήμο ξεχωριστά, ώστε να παρθεί ΕΣΠΑ, χρήματα δηλαδή, για να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος στους Δήμους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει δηλαδή είναι πώς θα μπορέσουν και από αυτό το κομμάτι να κάνουν τη γνωστή ρεμούλα. Αυτή είναι η εμπειρία μου. Αυτή έτσι μεταφέρω με ευκαιρία και τη σημερινή ημέρα αλλά και το ότι βρεθήκαμε εδώ στην παρουσίαση του βιβλίου του Λάζαρου και έχουμε να πούμε πάρα πολλά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Να είστε καλά.